Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, κυρία Καρύδη μου, πώς είστε? Είμαστε καλά. Είστε καλά, πολύ χαίρομαι που μιλάμε. Και εγώ πάρα πολύ. Έχω εδώ μία φίλη δική σας, δεν σας άκουσα. Λέω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη η Τάνια τώρα που τη βλέπω. Α, ωραία. Αγαπιόμαστε, αυτό έλεγα. Οπότε όπως και να ήμουν όμορφη θα με έβλεπε. Τώρα κατάλαβα επίσης γιατί καθόμαστε έτσι, για να μπείτε στη μέση. Αν το δείτε. Ε? Όχι, γιατί εμείς βλέπουμε μακριά. Δεν μην νομίζετε, δηλαδή, ότι βγείτε τυχαίο σε αυτή την εκπομπή. Μας είπε λοιπόν τώρα εδώ η Τάνια, η φίλη μας, ότι είστε από μικρά μαζί. Ναι, εγώ τη γνώρισα την Τάνια στην παλέτα του Μέτσι που είμαστε μικρούλες, Τετάρτη, Πέμπτη, Δημοτικού, δεν θυμάμαι ποια ηλικία. Και ήταν ένα πολύ όμορφο, ταλαντούχο, λαντερό παιδί που ήξερε από τότε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Το έλεγε. Ήταν πολύ χαρούμενη. Κι εγώ το ήξερα από τότε, αλλά ήμουν πιο ντροπαλή από την Τάνια. Νομίζω ότι παραμένετε έτσι όπως το περιγράφετε. Δηλαδή, εσείς η πιο ντροπαλή, η Τάνια η πιο άνετη, η πιο εξωστρεφής. Με τα χρόνια είχαμε κάπου στη μέση. Ναι. Κάπου συγκλίνουμε πια. Και η Τάνια άρχισε να γίνεται να σουβαρεύει μεγαλώνοντας. Λοιπόν, να μαζεύω, όταν ήσασταν παιδάκια, κοριτσάκια, μικρά, δεν είχατε μαλώσει ποτέ για τίποτα? Όχι, εγώ μετά την Τάνια την έχασα. Την ξαναείδα μετά στο Άνια, που ήταν εξαιρετική και ήταν η πρώτη τη δουλειά που τα είχα εκεί, η αλήθεια, μωρά θαύματα. Συναντούσαμε στα χρόνια στη δουλειά, ξαναδουλέψαμε πριν από 10 χρόνια στο θέατρο. Και κατά καιρού τη χάνω και τη βρίσκω. Αλλά και όποτε τη βρίσκω υπάρχει μια αγάπη σαν να μην την έχασα όλα αυτόν τον καιρό. Τη χάνετε και τη βρίσκετε. Δηλαδή να υποθέσω ότι σε σημαντικά γεγονότα, προσέξτε πόσο πιστική είμαι με το τηλέφωνο, παραμένω εγώ έτσι, δεν το πίνω. Σε σημαντικά γεγονότα της ζωής σας δεν έχετε πάρει, δεν έχετε σηκώσει τηλέφωνο την Τάνια να της τα πείτε? Νομίζω ότι από εδώ και μπρος θα το σηκώνω, γιατί τώρα με το Σικάγο βρεθήκαμε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Ναι, είμαστε πολύ δεμένοι. Τώρα λοιπόν, με το Σικάγο ήρθατε τόσο κοντά η μία στην άλλη. Ναι. Έχετε ζηλέψει κάτι, έχετε ζηλέψει ποτέ κάτι πάνω στην Τάνια? Στην Τάνια όλα τα ζηλεύω και τα θαυμάζω. Από τότε που την παρακολουθώ είναι ένα από τα πιο λαμπερά πλάσματα που τα κάνει όλα και τα κάνει εξαιρετικά. Και αυτό ήταν και η μεγάλη μου χαρά που δούλεψα μαζί της, γιατί εγώ πρώτη φορά παίζω σε ένα τέτοιο θέαμα. Και σκίζει βέβαια, την είδες πως. Και ξέρω πάνω της και ότι λέω, α, εντάξει, αφού είναι η Τάνια, θα το πάρει αυτή επάνω της και εγώ θα ακολουθώ. Και ένιωσα ασφάλεια, γιατί έχει μεγάλη σημασία να νιώθεις ασφάλεια με αυτό που παίζεις. Και οι στιγμές που είμαι μαζί με την Τάνια στη σκηνή και χορεύουμε και τραγουδάμε, είναι εκεί που χαλαρώνω και λέω, okay, τώρα είμαστε μαζί, ό,τι γίνει. Είναι ένα πλάσμα κινημένο για να είναι στη σκηνή η Τάνια. Ναι. Παίρνετε πράγματα δηλαδή από εκείνη, μαθαίνετε. Δεν εγώ έχετε... μαθαίνω από τη Σμαράγδα και όμως. Έχει και εκείνη αγάπη πράγματα. Αγάπη μου, συγκινήθηκες. Δεν ακούω και πάρα πολύ καλά και έχω το σκυλί μου τα κόντρα. Αχ, κυρία Καρύδη μου, να τα ταΐζουμε τα σκυλάκια μας λίγο. Μην τα αφήνουμε έτσι. Όταν μιλάω στο τηλέφωνο ζηλεύει και κάνει. Γιατί μου κλαις τώρα? Καλά, εδώ έχουμε άλλα θέματα όμως. Έχουμε μία συγκίνηση. Εντάξει, γιατί... το Σάββατο να δείτε τα πάσματα που κατεβαίνει, ναι. Γιατί μας είχε πιάσει και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και εκείνη τώρα είναι έτσι. Μυστικά της τα λέτε όλα, ναι, τα μυστικά σας ή τις κρύβετε? Μήπως υπάρχει κάτι που θέλετε να της πείτε και δεν της το έχετε πει μέχρι τώρα και καλό θα είναι να της το πείτε, διότι αύριο θα γίνετε πανικός τελευταία μέρα και δεν θα προλάβετε πάλι και θα περιμένετε το άλλο musical. Εγώ που καταλαβαίνετε θα της το πω από κοντά. Από κοντά, από κοντά. Ναι, κάτι. Να πω και πάλι, γιατί γενικώς είμαστε όλες τις αγάπης και τα φιλιά. Και το ξέρει πολύ καλά. Ποιο είναι το ελάττωμά της, αυτό το ελάττωμα που δεν μπορείτε να το συγχωρήσετε με τίποτα, αλλά το ανέχεστε γιατί είστε φίλοι? Ελάττωμα. Καλά, μην μου πείτε δεν έχει ελάττωμα. Όλο και κάτι θα έχει, αλλά. Α, πες, παιδί μου. Την αλήθεια. Δεν μου έρχεται τώρα, αλήθεια το λέω. Τώρα υπήρχε η αγάπη. Αυτό. Τότε δεν πειράζει, θα τα αντιστρέψουμε. Η Σμαράγδα έχει κάποιο ελάττωμα? Όχι. Μα τόσο καλοί άνθρωποι είσαστε. Έχουμε, τώρα δεν το θυμόμαστε. Γιατί τώρα δεν θυμόμαστε γιατί είναι η αγάπη. Τώρα δεν υπάρχουν, είσαστε εξαιρετικοί. Δεν έχει ζηλέψει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο δύο γυναίκες. Το είπα και πριν στην Τάνια. Τόσο όμορφες, τόσο λαμπερές και οι δύο και τόσο επιτυχημένες και οι δύο, να έχουν τόσο καθαρή σχέση και τόσο δεμένη. Το μυστικό θέλουμε. Εκτιμάμε και σεβόμαστε πολύ μία την άλλη. Και σε προσωπικό επίπεδο και σαν καλλιτέχνες. Κάνετε κοιμάτι μία στο σπίτι της άλλης, αυτά τα νυχτερινά που κάναμε παιδιά? Όχι, αυτά δεν το κάνουμε. Σας δίνω ιδέες όμως τώρα. Ναι, έχει παιδιά τη ζωή τη, η Τάνια έχει παιδιά.
Η Τάνια, πρέπει να σα πω, γιατί λέγατε πριν για το πώ είναι μάνα. Είναι συνέχεια το τηλέφωνο με τι κόρε. Δηλαδή βγαίνει λαχανιασμένη από το νούμερο και παίρνει τηλέφωνο να διέφαγε. Η Τζέννη, τι έγινε με τη Μάλινα. Είναι τρομερή. Είναι εκεί το μυαλό τη. Έχει ξεχάσει ποτέ λόγια πάνω στο σανίδι. Ποτέ. Ποτέ. Είναι η τέλεια γυναίκα. Ναι, μια φορά ξεχνάμε κινήσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε τις ίδιες το χορευτικό. Τώρα πια είμαστε φοβερές φέτος. Αλλά πέρσι στην αρχή κάναμε διάφορα λάθη και τα ζόμαστε και γελάγαμε. Πρέπει να κάνουμε έτσι λίγο να δούμε τι θα γίνει σήμερα σε αυτό το νούμερό μας. Και μια φορά δώσαμε και τα χέρια και κάναμε «Ου, το πετύχαμε πάνω στο σκηνή». Ο κόσμος βέβαια νόμιζε ότι ήταν κομμάτι του έργου, που να φανταστεί. Λοιπόν, κυρία Καρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλά. Να είσαστε καλά κι εσείς. Νομίζω ότι κάτι σας ετοιμάζει για τις ελεύθερες ώρες σας, για τα κενά σας, η Τάνια. Το οποίο... Ναι, καλά, δεν είναι όμως επαγγελματικό, είναι κάτι άλλο που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω ότι το θέλετε κι εσείς. Τώρα θα μας τα πει αυτά. Ναι, ξέρω, το έχουμε συζητήσει. Ναι, το έχουμε συζητήσει. Έτσι. Να είσαστε καλά. Πότε θα μας έρθετε? Θα δούμε τώρα, γιατί τώρα κατεβαίνει το Σικάγο και το Σιρανό το Μπερτζεράκι απ' έξω είναι μετά το τέλη Γενάρη. Καλά. Μπορεί να βρούμε και μια αφορμή μεσοβδόμαδα. Αν δούμε, θα λέμε σοβαρά. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.